Και συνεχίζουμε. Και συνεχίζουμε, αγαπητοί μου. Εκείνος που θέλει να βαδίζει χωρίς να σφάλει τον κατά Θεόν δρόμο της ησυχίας, πρέπει μαζί με την καθολική απάρνηση των πάντων να εκλέξει και την τέλεια υποταγή. Στο όνομα του Μεγάλου Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού που είπε «Εγώ είμαι το φως, η ζωή και η αλήθεια». Η οδός και η θύρα που οδηγεί προς τον Θεό, Πατέρα, και όποιος περάσει από εμένα θα σωθεί και θα μπαίνει και θα βγαίνει και θα βρίσκει βοσκή σωτηριώδη. Πρόσεξε σε εκείνα που λέμε και σε συμβουλεύουμε ειλικρινά, προπάντων να εκλέξεις για τον εαυτό σου μαζί με την καθολική κατά την ιερή τελετή απάρνηση του κόσμου και υποταγή άδωρη και τέλεια. Να φροντίζεις δηλαδή πολύ να βρεις οδηγό και διδάσκαλο, απλανή. Αυτό θα το γνωρίσεις αν για όσα λέει φέρνει μαρτυρία από τις Ιερές Γραφές και αν η ζωή του είναι πνευματοφόρα και συμφωνεί με τα λόγια του. Να έχει επίσης υψηλή τη διάνοια, αλλά ταπεινό το φρόνημα και να είναι ενάρετος στους τρόπους και γενικά όπως παριστάνουν τα θεοπαράδοτα λόγια των κατά Χριστόν διδάσκαλων. Και αφού τον βρεις και προσκοληθείς σωματικά και πνευματικά σε αυτόν, ως Υιός φιλόστολκος σε Πατέρα, γνήσιο, ολόκληρος να ακολουθείς αποκλειστικά και πιστά τις εντολές του, αποβλέποντας σε αυτόν όπως στον ίδιο τον Χριστό και όχι σε άνθρωπο. Και αφού απορρίψεις μακριά από εσένα κάθε απιστία και δισταγμό, ακόμη και κάθε φρόνημα και θέλημα δικό σου, να ακολουθείς το διδάσκαλο με απλότητα και απεριέργεια, βήμα προς βήμα, έχοντας τη συνείδησή σου σαν κάποιο καθρέφτη για σαφή και καθαρή σου πληροφορία της ανεπιφύλακτης και άκρας υπακοής στο μυσταγωγό σου. Κι αν καμιά φορά σου βάλει κρυφά κάποιον αντίθετο λογισμό ο διάβολος, ο εχθρός κάθε καλού, τότε, σαν να πρόκειται για πορνεία και φωτιά, τεινάξου κυριολεκτικά από αυτόν προς τον εαυτό σου και αντιμίλησε σοφά στον απατεώνα που σου υποβάλλει αυτούς τους λογισμούς λέγοντάς του ότι δεν οδηγεί ο οδηγούμενος τον οδηγό, αλλά ο οδηγός τον οδηγούμενο, και ότι δεν ανέλαβα εγώ την κρίση του γέροντά μου, αλλά εκείνος τη δική μου, και δεν ορίστηκα εγώ κριτής εκείνου, αλλά εκείνος δικός μου, σύμφωνα με όσα γράφει ο Ιωάννης της Κλίμακος και τα παρόμοιά τους. Γιατί δεν υπάρχει γνησιότερο πράγμα από αυτόν τον τρόπο ζωής, δηλαδή την υποταγή για εκείνον που διάλεξε αποφασιστικά να σκίσει τα χειρόγραφα των αμαρτιών του και να γραφεί στο θείο βιβλίο των σωζωμένων κατά τον μακάριο Παύλο. Ο Υιός του Θεού και Θεός μας, Κύριος Ιησούς, όταν έγινε άνθρωπος για χάρη μας και οικονομούσε με πολύ σοφία το πατρικό σχέδιο της σωτηρίας μας, χάραξε το δρόμο της υποταγής με τον οποίον ευαρέστησε ως άνθρωπος και αξιώθηκε να ανιστωθεί πάλι από τον Πατέρα. Γιατί λέει, ταπεινώθηκε θεληματικά υπακούοντας μέχρι θανάτου και μάλιστα θανάτου σταυρικού. Γι' αυτό και ο Θεός τον ανέβασε πολύ ψηλά και του χάρισε όνομα. Ποιος λοιπόν είναι εκείνος που περιμένει με αυθάδεια, για να μην πω με αμάθεια, ότι θα επιτύχει τη δόξα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρα μας Ιησού Χριστού και τα πατρικά έπαθλα, χωρίς να έχει διαλέξει τον ίδιο δρόμο του καθηγητή και διδασκάλου μας Ιησού Χριστού? Γιατί και ο μαθητής αν ενδιαφέρεται να γίνει όμοιος με το δάσκαλό του, σαν εκ μαγείου αρίστου πρωτοτύπου, πρέπει με όλη την ορμή της
ψυχή σου να αποβλέπει απαρασάλευτα στη ζωή και τα έργα του παιδαγωγού του. Και τούτον να σπέβδει κάθε μέρα και περισσότερο να μιμείται. Έπειτα για τον ίδιο τον Κύριο μας Ιησού Χριστό έχει γραφεί και ζούσε υπακούοντας τον πατέρα και τη μητέρα του. Αλλά και ο ίδιος ο Σωτήρας λέει, δεν ήρθα για να με υπηρετήσουν, αλλά για να υπηρετήσω. Και υπάρχει κανείς που θέλει να ζει με άλλο τρόπο, δηλαδή αυτάρεσκα και αυτόβουλα και χωρίς οδηγό και νομίζει ότι ακολουθεί ορθά την κατά Θεόν ζωή. Όχι βέβαια κάθε άλλο, αφού ξεπερνά τα εσκαμμένα. Λέγει και ο Ιωάννης της Κλίμακος, όπως εκείνος που δεν έχει οδηγό, εύκολα χάνει το δρόμο του. Έτσι και εκείνος που ακολουθεί αυτεξούσια τη μοναχική ζωή, εύκολα χάνεται και ας κατέχει όλη τη σοφία του κόσμου. Γι' αυτό και οι περισσότεροι, για να μην πούμε όλοι, όσοι δεν είναι υποτακτικοί και πορεύονται χωρίς συμβουλή, σπέρνουν ονειροπολώντας πολλά με κόπο και υδρότα. Στην πραγματικότητα όμως, ελάχιστα θερίζουν. Μερικοί μάλιστα αντισυτάροι μαζεύουν αλίμονο, ζυζάνια, γιατί ακολουθούν όπως έχει υποθεί την ιδιορυθμία και το αυτάρεστο φρόνημά τους, από το οποίο τίποτα δεν είναι χειρότερο. Και σε αυτό μαρτυρεί ο Ιωάννης της Κλίμακος, γράφοντας τα εξής. Όσοι επιχειρήσατε να κατεβείτε στην παλέστρα αυτή της νοεράς αθλήσεως, όσοι θέλετε να σηκώσετε στους ώμους σας το ζυγό του Χριστού, όσοι επιδιώκετε να μεταθέσετε το φορτίο σας στον τράχυλο του άλλου, του γέροντα, όσοι σπέβδετε να συντάξετε θεληματικά το πολιτήριο του εαυτού σας και αντί γι' αυτό θέλετε να σας γράψουν έγγραφο ελευθερίας, όσοι περνάτε το μεγάλο αυτό πέλαγος κολυμπώντας, κρατούμενοι από τα χέρια άλλων, μάθετε ότι επιχειρήσατε να βαδίσετε ένα σύντομο και τραχύ δρόμο που έχει μια μόνο πλάνη, η οποία ονομάζεται ιδιορυθμία. Εκείνος που απαρνήθηκε μία και καλή την ιδιορυθμία, σε όλα όσα νομίζει καλά και πνευματικά και θεάρεστα, αυτός έφτασε πριν καν βαδίσει. Γιατί υπακοή σημαίνει να μην εμπιστεύεται κανείς τον εαυτό του σε κανένα καλό μέχρι το τέλος της ζωής του. Επομένως και εσύ μάθε τα αυτά καλά σε βάθος και επιθυμώντας να εξασχείς την αγαπή και αναφέρετη μερίδα της ουρανοδρόμου ησυχίας, να ακολουθείς όπως σου δηλώθηκε τους νόμους που έχουν ορθά θεσπιστεί. Αποδέξου πρώτα με τα χαράς την υπακοή, όμοια έπειτα την ησυχία, γιατί όπως η πράξη είναι η βάση της θεωρίας, έτσι και η υπακοή της ησυχίας. Κι όπως έχει γραφεί, μη θέλεις να μετακινείς όρια που έβαλαν οι πατέρες και αλίμονο στον μόνο. Με αυτό τον τρόπο βάζοντας καλή αρχή στη θεμελίωση. Με τον καιρό θα βάλεις και λαμπρότατη οροφή με την αρχιτεκτονική του πνεύματος. Γιατί όπως έχει λεχθεί, όπου η αρχή είναι ακατάλληλη, είναι για πέταμα και το σύνολο. Και αντίστροφα, όπου η αρχή είναι κατάλληλη, θα είναι και το σύνολο ωραίο, όπως και αρμονικό. Παρόλο που καμιά φορά συμβαίνει το αντίθετο. Πράγμα βέβαια που γίνεται από τη δική μας πρόθεση και προαίρεση. Ασκητικός όρος που σημαίνει τον αριθμίζει ο μοναχός τα του εαυτού του ο ίδιος, ακολουθώντας δηλαδή τη δική του γνώμη και θέληση, χωρίς να υπακούει ή να συμβουλεύεται γέροντα.